Γαλλία, όπου διαπρέπει ο συγγραφέας και σκηνοθέτης διαφημιστικών σποτ. Και ένα από τα βιβλία το οποίο έχουμε δώσει και εμείς εδώ στην εκπομπή ως δωροπροσφορά είναι το περίφημο «Κάτω από έναν αδιάφορο ουρανό». Εξαιρετικό βιβλίο. Και βραβευμένο, πολύ βραβευμένο βιβλίο. Ο κ. Μπερμπεργιάν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Μετά από μια τέτοια εισαγωγή, νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το «Κάτω από έναν αδιάφορο ουρανό» είναι ένα πραγματικά συναρπαστικό ανάγνωσμα για δύο αδέλφια, τα οποία γεννήθηκαν στην αρμενική παραγκούπολη της Πάτρας, εκεί όπου κατέφυγαν κατατρεγμένοι γονείς τους μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει, τους επιφυλάχθηκε μια φοβερή μοίρα, έτσι, πώς αλλιώς θα το πω. Δύο αδέλφια, τις τύχει στα σκορπίσματα, γράφει το πιστόφυλλο του βιβλίου, στα πέρατα του κόσμου. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, το βιβλίο είναι νομίζω γνωστό, σας λέω και εμείς το έχουμε κάνει ως δώρο προσφορά. Το θέμα είναι τι σας ενέπνευσε να αναφερθείτε έτσι σε μια τέτοια ιστορική περίοδο, ζόρικη, και για τη χώρα. Ναι. Πιστεύω ότι το ένα να αναπτύξει ακριβώς όπως είπατε και εσείς πριν, καταγωγή μου. Εγώ έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά η μητέρα μου ήταν από την Πάτρα και οι δικοί της γονείς ήρθαν και έχουν ζήσει σε αυτή την παραγκούπολη της Πάτρας και όλα αυτά που αναφέρω ειδικά στο πρώτο μέρος του μυθιστορήματος είναι κατά βάση πράγματα που μου έχουν διηγηθεί δικοί μου, δηλαδή ο θείος μου, η μητέρα μου, και είναι πολύ αληθινά. Οπότε αν και το μυθιστόρημα κατά βάση είναι μυθιστόρημα, αυτά που αναφέρω έχουν μια πραγματική. Γράφτηκε μέσα στην Ελλάδα της κρίσης το μυθιστόρημα. Γράφτηκε μέσα στην Ελλάδα της κρίσης. Το μυθιστόρημα γράφτηκε στα Ιταλικά κατά βάση. Σκεφτόμενος πάντοτε την Ελλάδα. Να. Γιατί όλοι εμείς οι οποίοι ταξιδεύουμε έξω έχουμε πάντοτε σαν πατρίδα εκεί που έχουμε γεννηθεί. Οπότε για μένα, αν και είμαι αρμενική εισαγωγή όπως είπατε και εσείς, για μένα η Ελλάδα αντιπροσωπεύει την πραγματική πατρίδα. Γιατί η πατρίδα κάθε ανθρώπου είναι εκεί που έχει γεννηθεί, πιστεύω. Εσείς... Και οπωσδήποτε το ένα να υπήρξε αυτή. Υπήρξε η αγάπη στον τόπο μου, αλλά και η αγάπη στην καταγωγή μου να θέλω να διηγηθώ μια ιστορία που να συναρπάσει και να συγκλονίσει και ελπίζω να το έχω καταφέρει. Δεν ξέρω. Νομίζω το έχετε καταφέρει. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε εσείς με την Ελλάδα στην ψυχή σας, έτσι, γιατί Έλληνας είστε. Είπατε, εδώ γεννηθήκατε. Αλλά με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που ζει και εργάζεται στην, εκτός Ελλάδας, στην Ιταλία. Ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα εδώ, στην πατρίδα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα έχετε πλησιάσει ένα σημείο το οποίο αιμορραγεί και είναι κάτι που ελπίζω τουλάχιστον να ξεπεράσει πολύ γρήγορα ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει βρεθεί πολλές φορές σε σημεία πολύ άσχημα, έχει βρεθεί να αντιμετωπίσει μεταξύ παρατέσεων τέρατα, αλλά είναι τόσο ισχυρός αυτός ο λαός που νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Θα ήθελα μες στην κοινωνία της σημερινή να δω έναν φωτισμένο άνθρωπο, να δω κάποιον ο οποίος έχει ιδανικά, όπως υπήρξαν και πιστεύω ότι υπάρχουν και τώρα, απλώς έχουν κουκουλωθεί, έχουν σκεπαστεί, ο οποίος φέρει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Δεν είναι αυτή η απλή και η εύκολη αισιοδοξία, ούτε και το μήνυμα είναι τόσο απλό, γιατί σίγουρα πρέπει να υπάρξει πολλή δουλειά. Αλλά επειδή πιστεύω στον ελληνικό λαό, νομίζω ότι αν πραγματικά καταρχάς ενωθεί και κατά δεύτερον πιστέψει στον εαυτό του, θα κατορθώσει πραγματικά να ξεφύγει από αυτή την κάπονα. Με μια κουβέντα. Το μυθιστόρημά σας, αυτό που είναι και πολύ βραβευμένο, αναφέρεται σε μια δύσκολη περίοδο. Πολύ δύσκολη Ακριβώς. περίοδο. Δύσκολη πολύ είναι και η περίοδος που διανύουμε. Και τα δύο, νομίζω και στις δύο περιπτώσεις, προσπαθείτε να συνδέσετε το νήμα με μια έτσι αχτίδα αισιοδοξίας. Γίνονται θαύματα στις μέρες μας και να κλείσουμε με αυτό. Νομίζω πως ναι. Το θαύμα γίνεται μέσα μας και αν το πιστέψουμε συμβαίνει. Η ζωή ίδια είναι ένα θαύμα και αλλήμωνο αν κάποιος δεν πιστέψει στο θαύμα και δεν πιστέψει στην ελπίδα και στο μέλλον. Να είστε καλά. Είναι πραγματικά το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.